Λοιπόν, ένα βασικό. Θα πρέπει να δούμε τι είναι πιο αποτελεσματικό, η συντηρητική αγωγή ή η εξάγνωση του προστάτη. Θα πιάσουμε λίγο τις παραμέτρους που θα αποδεικνύουν ποια από τις δύο είναι πιο αποτελεσματικές. Το maximum flow στη συντηρητική αγωγή με alpha blocker περιορίζεται, μιλάω τώρα για την διαφορά, έτσι, για την αύξηση, βάσει των ευρωπαϊκών οδηγιών που, εντάξει, μπορούσαμε μεμονωμένα να πιάσουμε διάφορες εργασίες. Απλώς υποτίθεται ότι η ΕΑΟ κάνει μια πιο συστηματοποιημένη μελέτη όλων αυτών των εργασιών, τις εκτιμά και αντίστοιχα παρουσιάζει τα αποτελέσματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχει μια αύξηση του Qmax. Ναι, ωραία. Λοιπόν, η διαφορά λοιπόν στο Qmax είναι 1,3 έως 3,2, μία αύξηση του πέδου του 25%. Η χρήση μεμονωμένα αναστελών 5α ρεδουκτάσεις είναι 0,2 έως 22 και έχουν περισσότερη δράση στους προστάτες που είναι μεγαλύτεροι από τα 58 μιλιλίτρα και με PSA πάνω από 4,4. Ο δε συνδυασμός προκαλεί αύξηση του Qmax κατά 3 με 4 μιλιλίτρα το δευτερόλεπτο. Αντιθέτως, η εξάχνωση με green light ενδεχομένως μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Η εξάχνωση, εντάξει, αυξάνει κατά 43 έως 222. Ακραία περίπτωση και είναι ένα paper με λίγα περιστατικά. Λίγο συζητήσουμε ενδεχομένως, αλλά αυξάνει σίγουρα 5,6 με 15 μιλίλιτρα το δευτερόλεπτο το Qmax. Και σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα, αυτό το οποίο έχει φανεί με ουροδυναμική μελέτη είναι ότι υποδιπλασιάζει τουλάχιστον την πίεση του εξωστήρα στην maximum ροή. Σε ό,τι αφορά το υπόλοιμα ούρων, με τα alpha blocker μειώνεται κατά 17 με 40%, με αναστολές 5α 12 έως 30, με εξάγνωση 74 με 91%. Άλλο ένα δυνατό στοιχείο. Πιστεύω ότι αυτά εδώ πέρα ούτως ή άλλως τα ξέρουμε, απλώς εντάξει να τα έχουμε στοιχειοθετημένα. Το IPSS score βελτίωσε με το alpha blocker κατά 40%, με τους αναστολής 5α ρεδουκτάσεις 20 με 32, με το συνδυασμό τους 39 με 50. Φαντάζομαι ότι αυτό το οποίο θα συστήσουν είναι συνδυασμός 5α και ρεδουκτάσεις inhibitors και alpha blocker δίπλα, έτσι. Με την εξάχνωση 60 με 75%. Σε ό,τι αφορά το μέγεθος του προστάτη, μείωση του με τη χρήση των αναστολών 5α ρεδουκτάσεις κατά 17 με 26%, ενώ εδώ υπάρχει ένα μικρό έλλειμμα σε ό,τι αφορά την μείωση σε πραγματικό μέγεθος, με τις άλλες μεθόδους κυρίως που είναι πιο μελετημένες, είναι 34-54%. Αυτό το οποίο πάντως έχει φανεί είναι ότι μειώνεται στην εξάχνωση το PSA κατά 40-62%, οπότε και λογικά πρέπει να μειώνεται αντίστοιχα και το μέγεθος του προστάτη, του προστατικού αδενώματος. Παρενέργειες, σε ό,τι αφορά το alpha blocker. Αδυναμία, ζάλιο, θεφτατική, αυτές τις αγκιοκινητικές ανεπιθύμητες ενέργειες και παρενέργειες. Η παλίνδρομη εξπερμάτιση, η οποία πρόσφατα πιστεύεται ότι δεν είναι θέμα παλίνδρομης εξπερμάτισης, αλλά περισσότερο ελαττωμένης παραγωγής σπέρματος. Και στη δική της λειτουργία, με ένα ερωτηματικό, καλύτερο προφίλ έχουμε πει για αλφουζοσύνη, ενδεχομένως το βλέπουμε και αρκετά στην κλινική πράξη. Οι 5α ρεδουκτάσεις, οι αναστολής, προκαλούν πρόβλημα σε ελάττωση του λίπητο και στη δική της λειτουργία, σε 3 με 10% περίπου. Και γυναικομαστία σε 1 με 2%, εντάξει, ακραίο, αλλά αναφέρεται. Αυτό το οποίο αναφέρεται επίσης και μέσα στις κατευθυντήριες οδηγίες είναι ότι ο συνδυασμός των δύο φαρμάκων λειτουργεί συνεργικά κιόλας σε αυτές εδώ τις παρενέργειες, κυρίως για το θέμα της θετικής λειτουργίας. Δεν είναι μόνο αθρηστικά, είναι συνεργικά, επομένως αυξάνει ακόμη περισσότερο το ποσοστό. Απ' την άλλη, στο θέμα της εξάχνωσης, δόξα τω Θεώ, αρκετές παρενέργειες, όχι σοβαρές βέβαια. Δυσουρικά ενοχλήματα σε ένα ποσοστό 5 με 10% και μιλάνε για τις πρώτες τρεις μέρες κυρίως. Λιγότερο από 3% θα παραμείνει μετά από έναν μήνα.
περίπτωση να χρειαστεί επανακαθιστηριασμό του ασθενή 2 με 8%, ακράτεια κάτω από 1%, αιματουρία κάτω από 10%, μη σοβαρή που δεν χρειάζεται στο συντριπτικό ποσοστό των περιπτώσεων μετάγγιση, ουρολίμωξη 2 με 8%, στένωμα αυχένα 0 με 6% που κυρίως συμβαίνει στους μικρούς προστάτες, κάτω των 40 μιλιλίτρων, στένωμα ουρίθρας 3%, 3,5% σε άλλες έρευνες, παλίνδρομη εξπερμάτιση γύρω στο 50% σε μία αναφορά το έχω βρει, επανεπέμβαση σε 0 έως 12% με ένα μέσο όρο γύρω στο 6,5%. Και απλώς να έχουμε λίγο και στο μυαλό μας, γιατί με την τουρπέ και με την εξάγνωση με το τουρις, πολλοί προβληματίζονται και λένε μήπως σε δεύτερο χρόνο, αν χρειαστεί αυτός ο άνθρωπος να χειρουργηθεί με ριζική προστατεκτομή λόγω καρκίνου προστάτη, θα είναι πιο δύσκολη προστατεκτομή. Έχω βρει μόνο ένα paper το οποίο σχεδόν από δίπλα το περνούσε, λέγοντας ότι. Και συγκεκριμένα τον Μπάχμαν πρέπει να είναι. Ο οποίος έλεγε ότι δεν υπήρχε πρόβλημα στην πραγματοποίηση της ριζικής προστατεκτομής, απλώς ενδεχομένως υπήρχε μια δυσκολία στη διατήρηση των αγκιονευρωδών σωματείων. Αυτό το ποσοστό επανεπέμβασης είναι αναετός. Όχι, αυτό εδώ πέρα είναι στα follow-up. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το πω αργότερα, ότι έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα ότι δεν υπάρχουν σε βάθος χρόνου follow-up με την εξάχνωση. Υπάρχει ένα πενταετίας που είναι το μεγαλύτερο, το οποίο όμως στα τελικά περιστατικά είναι 27 σε σύνολο 500 αρχικά ασθενών. Αυτά είναι τα ποσοστά τα οποία χρειάστηκε να αντιμετωπιστούν είτε για λόγο στενώματος, στον αυχένα ή στον ουρίθρα ή για οποιοδήποτε λόγο. Να, κάτι για την ριζική προστατεκτομή που είπατε. Ναι. Εγώ είχα ένα περιστατικό που του έκανα εξάχνωση και μετά βρέθηκε, έκανε ρέτσι το PSA, βρέθηκε να έχει και το χειρουργήσα. Εντάξει, εκτιμώ, είναι προσωπική εμπειρία. Εγώ σας λέω, έψαξα να βρω και τελικά απλώς είπανε ότι δεν υπήρχε ιδιαίτερο πρόβλημα, ίσως για τα αγκιονευρώδη να εμφανιστεί κάποια δυσκολία. Προηγουμένως ρώτησα και τον κύριο Λιβιζάτο για εμπειρία ή αν έχει κάτι για να μου προσθέσει και αυτό το οποίο μου είπαν ότι πραγματικά δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα τέτοιο. Άρα είναι αποτελεσματικό και σχετικά ασφαλές. Κυρίως με το θέμα σε ό,τι αφορά τις σοβαρές παρενέργειες. Έχουν γίνει πολλές έρευνες για μεγέθη προστάτων 40 μιλιλίτρα, 40 με 80, πάνω από 70, πάνω από 100, είτε για με 80 βάτ, με 120 βάτ ή και με 180 τώρα τελευταία βάτ. Όλα δείχνουν ότι δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Σε κάποιες ακραίες μόνο περιπτώσεις με αντιπικτικές αγωγές υπήρχε μια αυξημένη σχετικά πιθανότητα για αιμορραγία και για μετεγχειρητική αιματουρία, χωρίς όμως να χρειάζεται μεταγγίσεις, χωρίς κάτι αξιόλογο. Κάποια πράγματα τα οποία τελικά είναι μύθος σε ό,τι αφορά την αισθητική δυσλειτουργία. Δεν παρατηρήθηκε, υπάρχουν μόνο δύο αναφορές, δεν παρατηρήθηκε αισθητική δυσλειτουργία στους ασθενείς. Σε κάποια ιδέα αναφέρεται ότι υπήρχε και βελτίωση στα πλαίσια του follow-up στο εξάμηνο. Η παλίνδρομη εξπερμάτιση ό,τι αφορά τη αισθητική δυσλειτουργία και τη σεξουαλική μάλλον υγεία του ασθενή, την έχουμε ήδη αναφέρει προηγουμένως. Ένα άλλο μεγάλο ερώτημα που λέμε, τι γίνεται, μήπως υπάρχει καρκίνος σε αυτό το δείγμα, τέλος πάντων στο κομμάτι του αδένα το οποίο εξαχνώνεται. Έχει βρεθεί ότι οι καρκίνοι οι οποίοι βρεθήκανε μετά από διουρυθρική προστατεκτομή ανέρχονταν στο ποσοστό του 2,5 με 3,1% και οι οποίοι κατά βάση ήταν μη σημαντικοί. Επίσης, άμα έχεις έναν ασθενή ο οποίος έχει υποψία έντονη για καρκίνο, αυτό το οποίο οφείλεις να κάνεις είναι να κάνεις προεγχειρητικά βιοψία και είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως ήταν και βασική προϋπόθεση για να μπει οποιοδήποτε από τους ασθενείς στα πρωτόκολλα παρακολούθησης και στα πρωτόκολλα της χειρουργικής επέμβασης με τον συγκεκριμένο τρόπο. Κόστος κέρδος. Μεγάλη ιστορία. Με ποιο σκεπτικό? Ότι είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί. Γιατί κάθε χώρα έχει διαφορετικές τιμές στις διάφορες συσκευές για εξάχνωση, έτσι, για να μην πω συσκευές λέιζερ. Άλλες φορές δικαιολογούν περισσότερες από μία ίνα, διαφορετικές τιμές στην ίνα, διαφορετικά νοσήλια, διαφορετικές τιμές φαρμάκων. Αυτό το οποίο βρέθηκε είναι ότι
στην Triumph την μελέτη ότι περίπου το χρόνο για υπερπλασία προστάτη χρεώνεται, να το πω έτσι, ο ασθενής παύλα ασφάλεια γύρω στα 500, στα 860 ευρώ, εκ των οποίων τα 3/4 από αυτά είναι φάρμακα. Σε ένα μαθηματικό μοντέλο στη ΣΥΠΑ είναι το μόνη περίπτωση που βρέθηκε ότι ήταν cost effective το να αντιμετωπίσεις έναν ασθενή με λέιζερ, με εξάχνωση, αντί να τον βάλει σε διαδικασία να παίρνει μακροχρόνια φάρμακα. Αδρά απλώς εμείς να σκεφτούμε με τις τιμές που επικρατούν στα φάρμακα, τα φιναστερίδη, το αστερίδη και τα αλφα μπλόκερ αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά, πιστεύω ότι σε μία πενταετία περίπου γίνεται η απόσβεση του κόστους ενός τέτοιου χειρουργείου σχετικά άνετα. Στην έρευνα που είχε γίνει και στο paper του Βέλα Ναβαρέτ, αυτό το οποίο είχε βρεθεί είναι ότι ήταν στην Ισπανία αυτό, ότι γενικώς τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί στο 4,9 οι επεμβάσεις έχουν μειωθεί για την περίπτωση της υπερπλασίας του προστάτη. Επομένως, γίνονται λιγότερα χειρουργία, περισσότερη φαρμακευτική αγωγή, μακροχρόνια, και όταν πλέον αυτά τα χειρουργία θα χρειαστεί να γίνουν, γίνονται σε ασθενείς οι οποίοι είναι πολύ πιο βαριά από πλευράς άλλων ασθενειών και σε μεγαλύτερη ηλικία και με μεγαλύτερους προστάτες. Μην ξεχνάμε ότι η μέση αύξηση περίπου του όγκου του προστάτη είναι 2 μιλιλίτρα το χρόνο. Επίσης, αυτό το οποίο έχει αναφερθεί είναι ότι σε 3 χρόνια το 47-58% αποσύρεται, διακόπτει την χρήση των αλφα μπλόκερ. Επίσης, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αποτυχίας των αλφα μπλόκερ σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Στα σοβαρά συμπτώματα, ο ασθενής μας είναι ασθενής ο οποίος έχει σοβαρά συμπτώματα, έχει υψηλό IPSS score. Σε μέγεθος προστάτη άνω των 40 μιλιλίτρων, το ίδιο ισχύει και για τον ασθενή μας, έχει 60 μιλιλίτρα. Σε Qmax κάτω από 10 μιλιλίτρα, εντάξει, είμαστε λίγο οριακοί, και σε PSA πάνω από το 1,5 νανογράμμα ανά ml και ο ασθενής μας έχει 3,1. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει ο ασθενής αυτό σε κάποιο σημείο να χειρουργηθεί. Άρα να μπει ούτως ή άλλως σε αυτή τη διαδικασία, έχοντας ήδη ξοδέψει χρήματα για τη φαρμακευτική του αγωγή το προηγούμενο διάστημα. Τώρα, για να μπούμε λίγο στο νόημα το πώς μπορούμε να παρουσιάσουμε τα επιχειρήματά μας για να αποδείξουμε ότι ενδεχομένως μπορούμε καλύτερα να κάνουμε μία εξάχνωση ή ένα χειρουργείο για να δώσουμε λύση άμεση στον ασθενή και όχι να το βάλουμε σε διαδικασία συντηρητικής αγωγής. Οι αδυναμίες των επιχειρημάτων μας είναι ότι υπάρχουν σαφώς λιγότερες παρενέργειες στα φάρμακα, στη συντηρητική αγωγή, οι οποίες είναι και αναστρέψιμες σε σχέση με το χειρουργείο. Απ' την άλλη, βέβαια, δεν μπορείς να συζητάς για απόφαση αγωγής και θεραπείας σκεφτόμενες μόνο τις παρενέργειες, αλλιώς όλοι θα κάναμε και ένα ξεμάτιασμα, μηδέν παρενέργειες. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει έλλειψη πολυκεντρικών τυχεοποιημένων μακροχρόνιων μελετών. Είπαμε ότι γενικά γίνονται γύρω στο χρόνο, 1,5 χρόνο, τριετία. Η μία που είναι πενταετίας έχει σοβαρό πρόβλημα γιατί υπήρχε σοβαρή μείωση του αριθμού των ασθενών οι οποίοι ερχόντουσαν στο follow-up. Απ' την άλλη, βέβαια, εδώ πέρα θα μπορέσουμε να πούμε ότι σύγχρονη τεχνολογία είναι, καινούργια γνώση είναι λογικό. Τα δυνατά σημεία είναι η αποτελεσματικότητα, η οποία μάλιστα είναι άμεση. Ο ασθενής δεν φτιάχνει, δεν στρώνει μετά από 6 μήνες παίρνοντας τον αναστολέα της α-ρεδουκτάσης, και πάλι δεν σημαίνει ότι θα στρώσει τότε. Θα κάνει τέλος πάντων τα πρώτα ουσιαστικά βήματα στη μείωση του μεγέθους του προστάτη. Μέσα σε μία μέρα είναι ένα χειρουργείο το οποίο θα μπει, μέσα σε μία-δύο μέρες το πολύ. Με μία μέρα καθετηριασμό θα βγει ο ασθενής και θα είναι έτοιμος για να γυρίσει και στη δουλειά. Ένα δεύτερο σημείο είναι ότι έχουμε πολλούς μύθους οι οποίοι καταρρύπτουν για το θέμα της αισθητικής λειτουργίας που είπαμε. Έτσι, το οποίο δεν ισχύει τελικά, δεν αλλάζει το EFF. Αυτό το οποίο επομένως θα μπορούσαμε να κάνουμε, ακούω βέβαια ιδέες εννοείται, έτσι είναι, για την οικονομία του χρόνου να βγούμε κατευθείαν αντρίκια και να πούμε ναι, ξέρουμε, αυτό που το οποίο θα προτείνουμε εμείς έχει παρενέργειες. Δεν έχει βέβαια σοβαρές παρενέργειες, αλλά έχει παρενέργειες. Αυτό που έχετε εσείς στην ουσία έχει απειροελάχιστες έως καμία, να το πω έτσι,
παρενέργεια, επομένως δίκιο έχετε. Απ' την άλλη όμως θα πρέπει να τονίσουμε και ότι με τα δικά σας καθυστερεί πάρα πολύ η αντιμετώπιση στο συγκεκριμένο ασθενή. Είναι ένας ασθενής ο οποίος έχει σοβαρά συμπτώματα και επομένως θα πρέπει να δοθεί και σε αυτόν γρήγορα λύση. Οπότε τους βομβαρδίζουμε με την αποτελεσματικότητα, με τις μεταβολές δηλαδή τόσο στο Q-Max όσο στο μέγεθος του προστάτη, στο IPSS που είναι και το σημαντικότερο. Επιχειρήματα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό ακριβώς που λέω, έτσι πιο αποτελεσματικό στις μεταβολές αυτών εδώ πέρα των παραμέτρων. Δίνουμε άμεση λύση στο πρόβλημα. Μικρό ποσοστό των τυχαίων καρκίνων, ο άλλος μύθος που είπαμε. Χωρίς ιδιαίτερες επιπλοκές, μικρή νοσηλεία, γρήγορη επάνωδο στον ασθενή. Υψηλό ποσοστό αποτυχία στη συντηρητική αγωγή που απαιτεί μετά από τον ουρολόγο να κάνει ένα χειρουργείο σε υποχειρότερες συνθήκες. Και τέλος πάντων, κάτι το οποίο διάβασα σε μια εργασία, σε μια δημοσίευση, ήταν ο κύριος Αλιβιζάτος, που αναφέρει γιατί να σπαταλάμε χρήματα σε μακροχρόνια συντηρητική αγωγή με στόχο τα 2 μιλιλίτρα το δευτερόλεπτο και μικρή βελτίωση των συμπτωμάτων και δεν επεμβαίνουμε απευθείας, μια και καλή, πριν να είναι βαρύτερη κατάσταση, βελτιώντας την ούρηση κατά 100 και 150% στην ασθενή. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι το δίλημα είναι είτε το μπουκάλι με τα ούρα κάτω από το τιμόνι ή μια άλλη μέθοδος και άμα μας ζωρίσουν και πάρα πολύ, έχω και αποκλειστικές φωτογραφίες του συντονιστή της άλλης ομάδας, έτσι σε διάφορα τέτοια χειρουργία, οπότε πιστεύω ότι δεν θα μας ζωρίσουν πολύ. Αυτά. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.